Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Όπως αποκαλύπτουν στο insider.gr, πηγές του τραπεζικού κλάδου προτιμούν να αναλάβουν μια ζημιά της τάξης του 40 με 50% στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια οι τράπεζες παρά να εκχωρήσουν τις απαιτήσεις τους σε ιδιωτικές εταιρείες όταν πρόκειται για οφειλέτες που θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν. Τραπεζικά στελέχη αναφέρουν πως είναι προτιμότερο να δοθεί ένα γενναίο κούρεμα στους δανειολήπτες με μείωση των τοκοχρεωλησιών στο μισό παρά να γίνονται μικρορυθμίσεις. Στόχος η συρρήκνωση των κόκκινων δανείων σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ επί 106 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα έως το 2019. Νέου τύπου χαράτσι θα κληθούν να πληρώσουν από το επόμενο έτος περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους δανειστές. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτιδευματιών δεν θα υπολογίζονται στο 100% του φορολογητέου εισοδήματος αλλά στο 85%. Ωστόσο, δεν θα μπορούν να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα ως δαπάνες όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Με αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες να κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος αλλά και εισφορά αλληλεγγύης. Με ποσοστό άνω του 60%, ο Εμμανουέλ Μακρόν εκλέχθηκε ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας και έγινε έτσι ο νεότερος πρόεδρος της Ευρώπης, πετυχαίνοντας μια ξεκάθαρη νίκη έναντι της υποψήφιας του Εθνικού Μετώπου Μαρί Λεπέν. Απόψε η Γαλλία νίκησε. Επιλέξατε την τόλμη, αυτή την τόλμη θα την ακολουθήσουμε. Θα εργαστώ για να αναμορφώσω τους δεσμούς της Ευρώπης και των πολιτών, κάποιες από τις δηλώσεις τις οποίες προέβη μετά τη μεγάλη του νίκη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει σε 756,67 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.